Κύριε Κοκολάκη, καλημέρα σας. Τι κάνετε, ε? Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Γιατί προσπαθούμε να είμαστε καλά, σχετικό. Χαίρομαι να είσαστε καλά, γιατί ξέρετε το σήμερα συνδέεται με το τι αποφασίζουν οι ίδιοι οι άνθρωποι, το πώς πολιτικά κρίνουν τους αποδέλυπους ανθρώπους, τους εργαζόμενους και πάει λέγοντας. Και το λέω γιατί για άλλη μια φορά είσαστε σε δεινή θέση. Ο κύριος Κοκολάκης, να πω, είναι πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχείου Υπαλλήλων και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουρισμού και Επισιτισμού, διότι δεν έφτανε το Ταμείο Ενεργείας έτσι όπως ήταν στην αρχή. Ήρθε στη συνέχεια η μη υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, ή όρος όπως εσείς καταγγείλατε, 8 συν 2 ώρες επιπλέον χωρίς αμοιβή για να υπογραφεί, αλλά με τους ξενοδόχους να λένε πάντως και να διαμηνύουν, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα τις συνομιλίες, οπότε ας μην βιάζονται. Δεν το καταλαβαίνω βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δική μου η ευθύνη το ότι εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό. Και χθες η δική σας η προειδοποίηση ότι κοιτάξτε, δεν θα επιστρέψουμε στις δουλειές μας εάν δεν λύσουμε βασικά θέματα. Για πάμε σε αυτή την προειδοποίηση, δεν επιστρέφουμε στις δουλειές μας ανοίγοντας η τουριστική περίοδος, αν δεν έχουμε επιλύσει, δεν έχουμε λύσει, δεν έχουν αποκατασταθεί όλα τα παραπάνω. Ναι, πραγματικά είναι κάποια αιτήματα που τα βάζουμε πλέον επιτακτικά, πρέπει να λυθούν άμεσα. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η κυβέρνηση απέρριψε για άλλη μια φορά όλες τις σχετικές ερωτήσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τόσο του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις τελευταίες τροπολογίες που κατέφθηκε στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ για την επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ενεργείας. Εδώ πρέπει να πούμε ότι για άλλη μια φορά δυστυχώς η κυβέρνηση... Κύριε Κοκολάκη, μισό λεπτό. Ακούτε? Μισό λεπτό. Τόσοι που είστε, του κοστίζει τόσο πολύ δημοσιονομικά? Όταν μιλάμε ουσιαστικά για επιδοματική πολιτική και τόσα επιδοματικά δίνονται, τόσα επιδόματα δίδονται, πόσο του κοστίζει για να επεκτείνει το ταμείο για 3 μήνες, πόσοι είσαστε στο σύνολό σας? Οι επιδοτούμενοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξενοδοχο υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό είναι γύρω στους 80.000. Δηλαδή πιστεύουμε ότι εμείς έχουμε βγάλει πανελλαδικά, το κόστος, τέλος πάντων, περίπου 100 εκατομμύρια είναι. Βλέπουμε ότι πραγματικά δίνουν επιδόματα, όπως θέλουν το ονομάζουν, full pass, food pass. Δυστυχώς όμως αυτή η απαξίωση και το σκληρό πρόσωπο της κυβέρνησης απέναντι στους ανθρώπους εκείνους που προσφέρανε καθημερινά μέσα από υπερεργασίες, υπερορίες, σκληρή εργασία που πραγματικά προσφέραμε στην εθνική οικονομία πάνω από 19 δις ευρώ, δυστυχώς για άλλη μια φορά με ένα κοινικό τρόπο η κυβέρνηση προχθές απέριψε τη συγκεκριμένη τροπολογία χωρίς απολύτως καμία εξήγηση. Εδώ πρέπει να πούμε ότι εμείς οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να ξεχνάμε στα χρόνια της πανδημίας του κορονοϊού ότι είδαμε ραγδαία τη μείωση των εισοδημάτων μας. Βλέπουμε ότι λόγω της ακρίβειας και της συνεχής ανατιμής στα προϊόντα πρώτης ανάγκης μειώνεται καθημερινά η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και μένουμε χωρίς εισόδημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το Ταμείο Ενεργείας έληξε από τον Ιανουάριο μέχρι να ξαναπάμε στις δουλειές μας, θα πάει το Μάιο. Μένουμε λοιπόν πάνω από 3 μήνες χωρίς εισόδημα. Δεν καταλαβαίνω η κυβέρνηση γιατί αρνείται τόσο πεισματικά να νομοθετήσει και να συνεχιστεί όπως ήταν πριν μνημονίων εποχές ο νόμος που αφορούσε το Ταμείο Ανεργίας. Κύριε Κοκολάκη, 80.000 είσαστε πανελλαδικά ή αναφέρεστε σε επίπεδο κρίτης? Πανελλαδικά αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρετε, υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι εργαζόμενοι δεν πήραν Ταμείο Ανεργίας γιατί δεν είχαν τις προϋποθέσεις. Κάποιοι άλλοι έχουν εκείνες τις προϋποθέσεις να μπουν περισσότερο χρόνο από το τρίμηνο. Δυστυχώς, εμείς οι εργαζόμενοι, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, το μεγαλύτερο ποσοστό με 3 μήνες και 5 μέρες. Αυτό το ταμείο έχει λήξει. Πιστεύουμε το κόστος είναι τόσο μηδαμινό με τα τόσα που έχουμε προσφέρει στην εθνική οικονομία που δεν ξέρουμε πραγματικά τους λόγους και βάζουμε το μυαλό μας και δουλεύει ανάποδα. Λέμε μήπως θέλουν πραγματικά να εξαθλιώσουν τους εργαζόμενους, μήπως δεν θέλουν ένα ποιοτικό τουρισμό
να προσφέρουμε εμείς οι εργαζόμενοι και μας αναγκάζουν που δεν παίρνουν αυτά τα μέτρα να φύγουμε, να πάνε κάποιοι στο εξωτερικό ή να βρουν κάποιους άλλους επαγγελματικούς χώρους να δουλέψουν. Εμείς λέμε ότι πρέπει να επαναφερθεί και το ΕΦΑΠΑΞ στην 20ετία. Ήταν ένα μεγάλο κίνητρο αυτό το ΕΦΑΠΑΞ, ειδικά για τους εποχικούς εργαζόμενους. Αλήθεια το λέτε. Αυτές τις προϋποθέσεις αυτές των 4.500 ενσύμων στην 20ετία. Ήταν πραγματικά μια ανάσα για τους εποχικούς εργαζόμενους και δυστυχώς οι κυβερνήσεις και οι προηγούμενοι το κατήργησαν και το πήγαν στη σύνταξη. Έχει μειωθεί στο 50% με χρήματα καθαρά των εργαζομένων. Εκεί δεν έχει βάλει το κράτος ούτε ένα ευρώ. Είναι καθαρά χρήματα των εργαζομένων. Είναι λοιπόν μια σειρά από αιτήματα που τα βάζουμε επιτακτικά. Κύριε Κοκολάκη, πέρυσι κουβεντιάζοντας για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό που υπήρχαν, αν θυμάμαι καλά, μιλούσατε για 5.000 εργατικά χέρια ή ήταν μεγαλύτερο το νούμερο και εγώ δεν το θυμάμαι καλά, που έλειπε πριν το άνοιγμα της τουριστικής περίοδου ή με το άνοιγμα. Ακούστε να δείτε, βγαίνουν κάποια νούμερα που δεν υπάρχει ούτε καν η σχετική μελέτη, ας πούμε, η έρευνα η κανονική, και ο καθένας λέει 3, οι άλλοι λένε 5. Για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Για πέρυσι συζητώ. Για πέρυσι συζητώ όμως. Και φέτος θα υπάρχει πρόβλημα. Και φέτος θα υπάρχει πρόβλημα. Μα εσείς... Μα εσείς φέτος διαμηνύετε, αν υπήρχε έλλειμμα πέρυσι και μπορεί να ήταν 3, να ήταν 5, να ήταν 8, εκείνοι οι οποίοι απουσίαζαν, διότι είχαν επιλέξει εξαιτίας των προβλημάτων που αναφέρατε πριν από λίγο να κάνουν κάποιες άλλες δουλειές, γιατί δεν μπορούσαν να ζήσουν με ένα ταμείο το οποίο δεν τους κάλυπτε 3-4 μήνες. Δυστυχώς δεν μπορείς να φας και να γεμίσεις το ψυγείο σου ή να βάλεις τα ζητούμενα πάνω στο τραπέζι σου. Φέτος αυτό που λέτε εσείς είναι ακόμα πιο δραματικό. Δεν επιστρέφουμε στις δουλειές. Είναι αλήθεια αυτή είναι η απόφασή σας? Βεβαίως, βεβαίως, γιατί πρέπει να το ξανατονίσουμε και τις παράλογες απαιτήσεις των ξενοδόχων, όπως το είπατε και εσείς στο ρεπορτάζ σας, ότι ζητάνε να δουλεύουν οι εργαζόμενοι 2 ώρες παραπάνω χωρίς αμοιβή. Αυτά είναι παράλογα που ζητάνε. Εμείς λοιπόν χθες το βράδυ συνεδριάσαμε εκτάκτως σαν Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου και την επόμενη εβδομάδα αρχίζουμε κινητοποιήσεις με κλιμάκωση αυτών των κινητοποιήσεων στις αρχές του τουριστικής περίοδου. Εδώ θα συνεργαστούμε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιστημισμού Τουρισμού, που το ώστε να πάμε συντονισμένα. Στις επόμενες ώρες θα ξέρουμε και την ημερομηνία που θα αρχίσουν οι κινητοποιήσεις. Πανελλαδικά θα έχουν πανελλαδικές διαστάσεις πάρει, γιατί αφορά όλη τη χώρα, όλους τους εργαζόμενους του κλάδου. Και επίσης εμείς πήραμε και απόφαση ότι θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας στις 7 Μαρτίου και ώρα 5.30 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου. Εκεί θα συζητηθούν τα προβλήματα του κλάδου και θα πάρθουν και αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις εδώ τοπικά στο Ηράκλειο. Εσείς λοιπόν λέτε και διαμηνύετε στους επιχειρηματίες ότι αν δεν υπογραφεί αυτή η κλαδική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, γιατί Γενική έχει υπογραφή νομίζω με την Πανελλήνια. Εμείς ζητούμε την τοπική. Ωραία, εγώ έκανα λάθος. Εάν δεν υπογραφεί λοιπόν αυτή η τοπική Σύμβαση Εργασίας, ότι εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι, αυτό είναι ο μοχλός πίεσης ουσιαστικά από εσάς στις θέσεις μας και στα ξενοδοχεία, όσοι τέλος πάντων έχετε μείνει, ναι. Ακριβώς όπως το λέτε, γιατί πρέπει να αναφέρουμε και την αθέτηση της υπόσχεσης του Πρωθυπουργού εδώ στις 27 του Σεπτέμβρη για το άμεσο ραντεβού, που δεν έχει γίνει ποτέ, ότι θα συζητούσαμε τα προβλήματα του κλάδου. Είναι αυτά όλα που συζητούμε, οι αιτίες και οι αφορμές τέλος πάντων που το ώστε να λυθούν τα προβλήματα των κοινωνικών υπαλλήλων. Γι' αυτό λοιπόν κατεβαίνουμε σε κινητοποιήσεις, αρχιγενωμένης από την ερχόμενη εβδομάδα. Πρέπει πραγματικά η κυβέρνηση, οι ξενοδόχοι να δούνε με άλλο μάτι τους εργαζόμενους, εκείνους που προσφέρουν τα πάντα όσον αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες μας, αλλά και εμείς συμβάλλουμε στην εθνική οικονομία από την πλευρά των εργαζομένων. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο.
Όταν κάνατε πριν από κάποιες μέρες αυτή την καταγγελία εσείς ως σωματείο και εσείς προσωπικά κύριε Κοκολάκη, ότι ξέρετε εδώ με την τοπική σύμβαση εργασίας υπάρχει πρόβλημα, διότι εκτός από το 8ωρο θέλουν και 2 ώρες επιπλέον χωρίς αμοιβή για να υπογραφεί. Έβλεπα μια σύντομη δήλωση, είδα μια σύντομη δήλωση από τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, τον κύριο Χαλκεδάκη, να λέει μη βιάζονται, μη βιάζεστε δηλαδή, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με την διαπραγμάτευση. Αυτή ήταν η απάντησή του. Και να μην βιάζεται κανείς να κατηγορήσει τους ξενοδόχους αφού οι συζητήσεις συνεχίζονται. Πώς το μεταφράζετε αυτό εσείς? Ακούστε να δείτε, και είπανε ότι μάλιστα σε κάποιες δηλώσεις είπανε ότι εμείς δεν καταλάβαμε σωστά και θα πληρωθούν αυτές οι ώρες. Εδώ λοιπόν είμαστε, εμείς είμαστε υπέρ του διαλόγου, εμείς συνεχίζουμε το διάλογο αυτή τη στιγμή, αλλά ο πρόεδρος των ξενοδοχείων της Ένωσης Ξενοδοχείων Ομού Ηρακλείου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο εξωτερικό. Είμαστε λοιπόν σε αναμονή, εμείς είμαστε υπέρ του διαλόγου, εμείς θέλουμε να υπογραφεί στη λογική σύμβαση εργασίας, αλλά πρέπει να πούμε καθαρά και εξάστερα ότι στη σύμβαση μέσα τέτοιοι όροι που θέλουν τους εργαζόμενους να τους φέρουν πραγματικά σε συνθήκες μεσαίωνας, για μας αυτό είναι κόκκινη γραμμή. Από εκεί και μετά εμείς έχουμε πει ότι εφόσον οι συνομιλίες, ο διάλογος συνεχιστεί και δεν τα βρούμε, εμείς θα προφύγουμε στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας και αρχίζουμε και κινητοποιήσεις που το σώστε πραγματικά θέλουμε να βρεθεί λύση. Θέλουμε να υπογραφεί τοπική συλλογική σύμβαση που να πάμε ομαλά στην έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας κύριε Κοκολάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.